Συνάδελφοι, χαιρετίζουμε καταρχάς όλους τους συναδέλφους που ψήφισαν σήμερα να μην πάνε στο μεροκάματο και ειδικά τους εργαζομένους στο έργο του μετρό που υπάρχει καθολική συμμετοχή από ό,τι βλέπουμε. Είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό για την κλιμάκωση, για την υπογραφή της κρατικής σύμβασης εργασίας που θέλουμε εμείς οι οικοδόμοι. Συνάδελφοι, ακούμε αυτές τις μέρες τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, διάφορους να λέμε ότι ο πόλεμος επισκιάζει τα πάντα. Το αντίθετο γίνεται. Ο πόλεμος φέρει στην επιφάνεια πιο καθαρά όλα τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα φτωχά στρώματα. Οξύνει ακόμα περισσότερο τα προβλήματα και φέρει σε πρώτο πλάνο νέους μεγάλους κινδύνους. Πολύ περισσότερο η απόφαση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και την ομολογουμένη γνώμη των άλλων κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΝΑΛ, να ανταποκρίνεται η χώρα μας στις συμβατικές υποχρεώσεις του ΝΑΤΟ. Την εμπλέκουν άμεσα με την αποστολή στρατιωτικού υλικού και την μετατρέπουν σε μαγνήτη αντιπίνων. Οι λαοί πληρώνουν τους πολέμους με τη ζωή τους. Εμείς δεν διαλέγουμε το ένα ή το άλλο στρατόπεδο ληστών. Εμείς ριχνόμαστε στον αγώνα με επίκεντρο τα συμφέροντα και τις ανάγκες των λαών που δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Έχουν όμως να κερδίσουν πολλά αν δυναμώσουν τον αγώνα τους ενάντια στις αιτίες που γεννάνε τους πολέμους που συγκλίνουν τις ανάγκες τους. Όλα όσα δημιουργεί αυτή η βαρβαρότητα. Είτε έχουμε ανάπτυξη, είτε μνημόνια, είτε κρίση. Ο λογαριασμός έρχεται πάντα στο φτωχό λαό. Ο πόλεμος οξύνει όλα τα προβλήματα. Το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα έχει φτάσει σήμερα στο Θεό και κατατρώει το εισόδημά μας. Το μεροκάματο δεν φτάνει το γιαζίτο. Η θέρμανση για τις οικογένειές μας, που και πριν τον πόλεμο έμοιαζε με είδος πολυτελείας, τώρα είναι μακρινό όνειρο. Με το πετρέλαιο να έχει φτάσει στο 1,70 ευρώ, το αέριο να έχει αυξηθεί 500 με 600% και να κρυβαίνει συνεχώς, γεμίζοντας με τεράστια κέρδη τις τσέπες των επιχειρηματιών της ενέργειας. Δεν συζητάμε για τα καύσιμα, πονεμένη ιστορία. Την απάντηση την έδωσαν οι κυβερνούντες με τα παπαγαλάκια τους, ότι είναι μόνο για τους πλούσιους. Για εμάς, τους ανθρώπους του Μόχθου, προβλέπεται στην καλύτερη περίπτωση ποδηλατάδα. Αν δεν έχουμε υπομονή να περιμένουμε συστάσεις με τις ώρες για να στριμωχτούμε σε κάποιο λεωφορείο, να πάμε στις δουλειές μας για το ξεροκόμματο. Όλα έχουν πάρει τον ανήφορο, συνάδελφοι. Όλα τα προβλήματα οξύνονται. Οι κίνδυνοι μεγαλώνουν και εμείς βρισκόμαστε χωρίς εξασφαλισμένο το κατώτερο μεροκάματο. Χωρίς σύμβαση. Με τη χώρα μας θα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό αλαπροφόρο και ταυτόχρονα μαγνήτης. Σε αυτές τις συνθήκες πρέπει κάθε εργαζόμενος να αντιληφθεί την πιο μεγάλη αλήθεια. Μόνο με το λαό πρωταγωνιστή, με δυνάμωμα του αγώνα σε όλα τα επίπεδα μπορούν να μπουν γερές βάσεις για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση από τη σκοπιά των συμφερόντων της εργατικής τάξης και να έχουμε αποτελέσματα που θα υπηρετούν τις δικές μας ανάγκες και τα δικά μας συμφέροντα, τόσο για το σήμερα όσο και για το αύριο. Και έχουμε και τέτοια παραδείγματα, συνάδελφοι. Έχουμε το παράδειγμα των εργαζομένων της Costco, όπου αψήφισαν το μεγαλύτερο μονοπόλιο στον κόσμο και τα βάλανε μαζί του και κερδίσανε. Έχουμε τους εργαζομένους στη Λάρκο, όπου δίνουν το δικό τους αγώνα. Έχουμε τους εργαζομένους στα πετρέλαια Καβάλας, όπου και αυτοί δίνουν τον αγώνα για την επιβίωση. Έχουμε παραδείγματα από την περιοχή μας, συνάδελφοι, με εργαζομένους στη Θράκο, στα δομικά υλικά, όπου κάτω από τη συσπήρωσή τους και με τη συμβολή τους ειδικά των οικοδόμων πήραν σημαντικές αυξήσεις στο μεροκάματό τους. Έχουμε παράδειγμα και θέλουμε να το δείχνουμε σαν παράδειγμα με τους εργαζομένους του μετρό, όπου θα παλέψουμε για εργοταξιακή σύμβαση. Τώρα να γίνει απεμπλοκή από τον υπεραστηρικό πόλεμο, να γυρίσουν πίσω όλες οι στρατιωτικές αποστολές, να κλείσουν οι αμερικανοτοϊκές βάσεις, να δυναμώσει πάλι για αποδέσμευση από ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο αγώνας πρέπει να συνδεθεί όμως και με τον αγώνα για καλύτερο μεροκάματο, για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, στήριξη του λαϊκού εισοδήματος, να έχουμε κοινωνική ασφάλιση σύμφωνα με τις ανάγκες μας, να μην κλέβουν τον ιδρώτα της δουλειάς μας, να μπορούμε να έχουμε θέρμανση για την οικογένειά μας, ηλεκτρικό ρεύμα, να μπορούμε να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να γερμίζουμε το καλάθι με τα προϊόντα που έχουμε ανάγκη, που τώρα τα διαγράφουμε από τη λίστα γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Να έχουμε πρόσβαση στη σύνταξη, την υγεία, την πρόνοια, την περίθαλψη, που ολοέμεν ορθώνονται περιορισμοί και εμπόδια, γιατί αυτό επιβάλλει κερδοφορία και χρηματοδότηση από το κράτος στους λίγους. Όλα αυτά που συνδέονται με τη ζωή μας, μας βάζουν μπροστά σε αξιμένα καθήκοντα δράσης. Έχουμε πείρα και καταλαβαίνουμε ότι δεν βρέχει λύσεις στα προβλήματα. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τις κυβερνήσεις που στηρίζουν μέχρι κεραίας
τα συμφέροντα των λίγων που ορκίζονται στο όνομα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων μηχανισμών του κεφαλαίου. Έχουμε γνωρίσει πολλές κυβερνήσεις, και τους σημερινούς και τους προηγούμενους και τους παραπροηγούμενους. Μας παρουσιάζονται σαν μεσίες και σωτήρες, αλλά όλη τη δουλειά που θέλει και απαιτεί το κεφάλαιο κάνουν. Η κυβέρνηση έδωσε στους εργοδότες των κατασκευών 10% αναπροσαρμογή των έργων, γιατί ακρύβαν τα υλικά και οι πρώτες ύλες. Σε εμάς τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους της οικοδομής, στους μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες, τίποτα. Για μας δεν υπάρχει ακρίβεια, μόνο για τους έχοντες. Δεν κάνουμε πίσω από το δικαίωμά μας να μπορούμε να ζήσουμε με το μεροκάματό μας, να έχουμε ασφάλιση, να μπορούμε να βγούμε στη σύνταξη. Δεν τρομοκρατούμαστε από τους νόμους που θέλουν να μας δέσουν χειροπόδαρα, να μην αγωνιζόμαστε, να πληρωνόμαστε με αέρα κοπανιστό, όπως προβλέπει ο νόμος Χατζηδάκη. Όπλο μας είναι τα χέρια μας, η δουλειά και ο αγώνας μας. Χωρίς εμάς, με μεροκάματα που έχουν 13 χρόνια να ξυδούν, δεν πρόκειται να γίνουν τα έργα που σχεδιάζονται. Θα είμαστε συνέχεια στους δρόμους και στον αγώνα. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν καλά οι εργοδότες του κλάδου. 13 χρόνια χωρίς σύμβαση βολεύτηκαν. Τώρα να ξέρουν ότι θα ξεβολευτούν. Δεν θα μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα να περιμένουμε να μας λυπηθούν. Εμείς είμαστε περήφανοι. Είμαστε εργάτες που έχουμε μάθει να μην συγκιανεύουμε και να ξεπερνάμε τις δυσκολίες με τον αγώνα και την αλληλεγγύη. Με εμπιστοσύνη στον αγώνα μας θα έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, συνάδελφοι. Με υπομονή χτίσουμε τις προϋποθέσεις για να βρεθούμε σε καλύτερη κατάσταση. Να περάσουμε από την άμυνα στην αντεπίθεση. Στέλνουμε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Με εμάς δεν θα τα βγάλουν εύκολα πέρα. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για να κάνουμε την τελική σούμα. Γεια σας.